να ξεκινήσουμε από σένα. Mm-hmm. Θέλω να πάμε όμως στα θέματα αυτά που είναι της σημερινής επικαιρότητας, mm-hmm. γιατί νομίζω ότι και ο κύριος Κουρλέτης πρέπει να απαντήσει για την κατάθεση του κυρίου Στουρνάρα σχετικά με τον Παύλο Πολάκη. Για τα προηγούμενα και ο κύριος Αβγιανάκης... Να έρθω μετά. Για τα προηγούμενα. Θα επανέλθω. Για την Κέρκυρα, παρακαλώ. Θα επανέλθω. Για την Κέρκυρα, ειδικά. Θα επανέλθω. Έχω πάρα πολλούς φίλους στην Κέρκυρα. Εάν θέλεις να μιλήσουμε για την Αίγινα, που είναι το νησί σου, ευχαρίστω. Πρώτη πρωτεύουσα. Για την Κέρκυρα, ό,τι ήταν να κάνουμε απόψε, το κάναμε. Λοιπόν. Στην Αίγινα που πήγε και νερό μετά από χρόνια επί αυτής της κυβέρνησης. Έτσι, υποθαλάσσιος εγώ. Δηλαδή τώρα όπου και να μιλήσουμε, έχουμε κάτι να παρουσιάσουμε. Πυροβολώ τα πόδια μου. Γιατί θα αναφέρω διάφορες περιοχές της Ελλάδας και θα ξεκινάει η συζήτηση. Κύριε Σκουλέτη, συνομολογώ ότι η Ρένα Δούρη υπέγραψε αυτή τη σύμβαση με την ΕΙΔΑΠ. Αλλά από όσο αντιλαμβάνομαι, ο εκλογικός συσχετισμός στο νησί μου θα παραμείνει αναλύωτος από το 1974, όπως ισχύει μέχρι σήμερα. Θα είναι πρώτη Νέα Δημοκρατία. Ας πιούν νερό οι άνθρωποι και από εκεί πέρα. Αυτό είναι δημοσιογραφική πληροφορία ή είναι εκτίμηση? Είναι εκτίμηση. Εντάξει. Ωραία. Ως εκτίμηση το δεκόμαστε. Βούλα. Ας κλείσει λοιπόν αυτή η παρένθεση για την αυτοδιοίκηση. Θα μιλήσω για την Τίνο εγώ, που είναι το δικό μου νησί. Λοιπόν, εντάξει. Πάμε. Λοιπόν, να ρωτήσω τι σε σχέση τον κύριο Σκουρλέτη, σε σχέση με την κατάθεση του κεντρικού τραπεζίτη. Ό,τι θέλεις, ναι. Αλλά νομίζω ότι πρέπει ο μεν κύριος Σκουρλέτης να απαντήσει σχετικά με το θέμα αυτό, mm-hmm. ο δε κύριος Αβγενάκης με το άλλο θέμα που αφορά τη Νέα Δημοκρατία και δεν έχει υπάρξει μέχρι τώρα, εκτός αν κάτι έχει συμβεί ναι. την τελευταία ώρα, δεν έχει υπάρξει τοποθέτηση από τη Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Λοιπόν. Έχουμε το θέμα της κατάθεσης του κυρίου Στουρνάρα, ο οποίος υποστηρίζει και αυτό κατέθεσε στην εισαγγελία, ότι πιστεύει ότι ηχογραφήθηκε από τον κύριο Πολάκη. Και ο κύριος Σκουρλέτης θέλω να μας πει αν εσωκομματικά αυτό έχει δημιουργήσει κάποιους προβληματισμούς, όλη αυτή η κατάσταση με τον κύριο Πολάκη στον ΣΥΡΙΖΑ και την κυβέρνηση φυσικά. Και εγώ θα ξεφύγω λίγο από τις υποθέσεις και ελπνώ τον κύριο Σαλμά και θα ρωτήσω τον κύριο Αβγιανάκη, γιατί νομίζω ότι οφείλουμε να το ρωτήσουμε, κάτι που υπόθηκε χθες, αν δεν κάνω λάθος, από τον αντιπρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γεωργιάδη, ότι εφόσον κληθεί ή ασκηθεί η δίωξη εναντίον του, ο ίδιος θα καταθέσει κάποια αγωγή. Αγωγή κατά της κυρίας Τουλουπάκη, νομίζω. Ακριβώς. Εκεί όμως δεν είδαμε. Πρέπει να πούμε και από τους εισαγγελείς και τους δικαστές της ενώσης τους, εν προκειμένου να υπάρξουν κάποιες αντιδράσεις, αλλά δεν είδαμε και από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη σε θέματα δικαιοσύνης, να αντιδρά και να λέει στον κύριο Γεωργιάδη να μην προτρέχει. Λοιπόν, να απαντήσει πρώτα ο κύριος Σκουρλέτης. Προσθέτω απλώς στην ερώτηση της Βούλας. Το προεκτείνω, εάν υπάρξει αίτημα προς τη Βουλή για άρση της ασυλίας του αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, ενώ αν προχωρήσει αυτή η διαδικασία, τι σκοπεύετε να κάνετε? Προηγουμένως να σταθούμε στην ουσία των γεγονότων. Βεβαίως. Διότι ο κύριος Πολάκης έχει βγει και έχει πει ότι ουδέποτε εγώ μαγνητοφώνησα τον κύριο Στουρνάρα. Και ότι έχει ισχυρό μνημονικό. Ο κύριος Στουρνάρας λοιπόν ας αποδείξει όπως αυτός νομίζει ότι έχει συμβεί κάτι τέτοιο. Εάν έχει συμβεί, κακώς έχει συμβεί, αλλά εγώ έχω αυτή τη στιγμή περισσότερη εμπιστοσύνη σε αυτά που δήλωσε ο κύριος Πολάκης. Από εκεί και έπειτα, εμένα με εκπλήσει το γεγονός, το με εκπλήσει ίσως να μην είναι και πιο κατάλληλη τέτοια. Δεν με εκπλήσει, μάλλον δείχνει τελικά ότι κάποιοι έχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και αναφέρομαι αυτή τη στιγμή στην αγωγή που λέει ότι θα κάνει, που απειλεί θα κάνει ο κύριος Γεωργιάδης την κυρία Τουλουπάκη. Ναι. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όταν ο κύριος Πολάκης βγαίνει και γράφει διάφορα πράγματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εξεγείρεται η Νέα Δημοκρατία και λέει «Α, παρεμβαίνει στη δικαιοσύνη». Εδώ πέρα αυτό το πράγμα τι είναι, πώς αξιολογείται. Διότι εάν μία φορά έχει παρέμβει είναι μεμτά και Πολάκης, τα δύο όμως, θα σας απαντήσω, Πολέτη. Θα καταλήξω εκεί. Εάν μία φορά λοιπόν ο κύριος Πολάκης έχει πει για τη δικαιοσύνη όσα έχει πει, 101 φορές, και όχι μόνο το σημερινό, έχει πει ο κύριος Γεωργιάδης. Εγώ λοιπόν, και δεν το λέω πρώτη φορά,
αν κοιτάξετε τις δημόσιες τοποθετήσεις μου. Αν κοιτάξετε τις δημόσιες. Είναι υπουργός, αν ο άλλος δεν υπάρχει. Όλοι πρωτίστως είναι δημόσια πρόσωπα και πολιτικοί. Δεν είναι έτσι. Σήμερα είναι υπουργός, αύριο μπορεί να μην είναι. Εγώ εκείνο. Εγώ τώρα δεν είμαι λοιπόν υπουργός. Είχα υπάρξει υπουργός. Τι θα πει δηλαδή. Αυτό με κάνει με λιγότερο ή περισσότερο υπεύθυνο. Εδώ πέρα σας λέω λοιπόν ότι και όχι μόνο σήμερα, επ' αφορμή της ερώτησής σας, θεωρώ λοιπόν ότι η δικαιοσύνη πρέπει απρόσκοπτο να κάνει τη δουλειά της. Και είναι ολισθηρός ο δρόμος από τον οποιονδήποτε να δημιουργεί εμπόδια. Πολύ δε περισσότερο σε αυτή τη χώρα που έχει ταλαιπωρηθεί από μια σειρά σοβαρότατες υποθέσεις, σκανδάλων, διαπλοκής και υπάρχει, όπως ξέρουμε όλοι, η λαϊκή απέτηση, αν υπάρχουν ένοχοι, αυτοί να τιμωρηθούν, να βγουν όλα στην επιφάνεια και αυτό θεωρώ ότι είναι το μίνιμουμ που μπορεί να κάνει η κάθε πολιτική δύναμη και κάθε πολιτικός. Άρα λοιπόν θεωρώ ότι οποιοδήποτε, από οποιοδήποτε πολιτικό χώρο πρέπει να είναι φιδωλός στο να, στις δηλώσεις του σε σχέση με, την, με τον τρόπο με τις, που χειρίστηκε ο κύριος Πολάκης, με τη δικαιοσύνη. Όλη αυτή την υπόθεση. Ενώ δεν αναφέρομαι στο καταναλωτικό δάνειο, επ' αυτού έχει τοποθετηθεί και η Τράπεζα της Ελλάδος και η Attica Bank. Δεν θέλω να μείνω εκεί. Στο θέμα του ότι τηλεφώνησε, εσείς θα τηλεφωνούσατε παραδείγματος χάρη στο διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να του πείτε σε ηχογραφό και εγώ πρέπει να ασχοληθείς και με τα άλλα και όχι μόνο με μένα. Θα μπορούσε να το κάνει ως μια δημόσια δήλωση και πολλοί θα λέγανε ότι είχε δίκιο. Εγώ πραγματικά θεωρώ προβληματικό το γεγονός ότι ο κύριος Τουρνάρας επιλεκτικά ασχολήθηκε μόνο με το δάνειο του κυρίου Πολάκη και δεν είχε την ίδια ευαισθησία για μια σειρά άλλες περιπτώσεις. Και καλά κάνετε και το επισημαίνετε, αλλά δεν του τηλεφωνήσατε όμως. Έτσι, βεβαίως. Να του το πείτε. Δεν είχα πάει δάνειο, οπότε δεν το ξέρω. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Σημαντικότερο από το γεγονός ότι σήκωσε το τηλέφωνο και θέλησε να έχει κάποιες εξηγήσεις. Εγώ δεν θα το έκανα. Δεν θα το έκανα. Αλλά από εκεί και έπειτα καταλαβαίνετε ότι το άλλο είναι μια θεσμική λειτουργία η οποία πρέπει, αν τελικά επιχειρείται, να αφορά τον οποιονδήποτε και να μην γίνεται επιλεκτικά. Διότι ο κύριος Τουρνάρας μας έχει συνηθίσει πάρα πολλές φορές στο να ξεχνάει τον ρόλο του ως κεντρικός τραπεζίτης και να υποδύεται το ρόλο του πολιτικού προσώπου. Έχει δείξει πάρα πολλές φορές ότι θέλει να ασκεί πολιτική και δεν εννοώ πολιτική μέσα στα πλαίσια των καθηκόντων του ως ο πρώτος τραπεζίτης. Γιατί το κάνει αυτό, γιατί λέτε ότι το κάνει δεν αυτό. Δεν το ξέρω, δεν μπορώ να κάνω εγώ τώρα να κάνω ερμηνεία των προθέσεων του. Εγώ καταγράφω. Χόμπι να ασκεί πολιτική ή έχει κάποιο στόχο, κάποιο σχέδιο στο μυαλό του. Ενδεχομένως μπορεί να θέλει να γίνει ο αυριανός τεχνοκράτης πρωθυπουργός, όπως λέτε εσείς οι δημοσιογράφοι. Είναι πολιτική κατά του ΣΥΡΙΖΑ, κύριε Σκουρλέτη και τη κυβέρνηση. Α, λέτε ότι μπορεί να θέλει. Δεν ήταν οι καλύτερες. Όχι, όχι. Δεν ήταν οι καλύτερες των σχέσεων μεταξύ Τράπεζας Ελλάδος και κυβέρνησης. Ναι. Δεν ήταν οι καλύτερες των σχέσεων. Το γνωρίζω. Και πολλές φορές υπερεύει. Το αυτό το γνωρίζουμε από την αρχή της διακυβέρνησης. Ναι, ΣΥΡΙΖΑ. Είχατε εξετάσει και σενάρια το 2015 το καλοκαίρι, μήπως θα μπορούσατε να. Και αυτά τότε είχαν. Και μάλιστα όταν είχε αναλάβει. Αλλά νομίζω ότι αυτά δεν βοηθάνε. Κεντρικός τραπεζίτης, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκφράσει. Ναι, αυτά δεν βοηθάνε. Αυτά δεν βοηθάνε το τραπεζικό σύστημα, δεν βοηθάνε τη λειτουργία του πολιτεύματος. Ο κύριος Τουρνάρας επιλέγει αυτόν τον τρόπο που εσείς λέτε να ασκεί πολιτική κατά του ΣΥΡΙΖΑ ή θέλει να ευνοήσει κάποιον άλλον πολιτικό οργανισμό, κάποιο άλλο κόμμα. Νομίζω ότι αυτά δεν είναι σε αντίθεση. Όταν θέλεις να πλήξεις ναι, ένα πολιτικό χώρο, προφανώς, προφανώς ευνοείς κάποιον άλλον. Προφανώς ευνοείς κάποιον άλλον. Εγώ δεν θέλω αυτή τη στιγμή να οδηγηθώ αβίαστα. Βεβαίως, θα τον έχετε. Δεν θέλω αβίαστα να οδηγηθώ, ας πούμε, σε συμπεράσματα και να βγάλω ένα φιρμάνι. Αλλά λέω ότι μου προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι για πρώτη φορά, θυμόσαστε εσείς να έχουμε ξαναδεί κάτι άλλο ανάλογο για πολιτικό πρόσωπο τα τελευταία χρόνια, να βγάζει ανακοίνωση Τράπεζας Ελλάδος, όπου βεβαίως έδειξε ότι ήταν και νομότυπο το δάνειο. Αυτό δηλαδή ξελάσπωσε, ας το πούμε έτσι, αυτό είναι, τον κύριο Πολάκη. Αυτό είναι ακριβές, παρότι έχουν γερθεί από διάφορους και πρόσθετα ερωτήματα, αλλά αυτό πλέον το θέμα έχει μετακυλήσει και γίνεται συζήτηση σχετικά με το τηλεφώνημα και αν υπήρξε ή όχι ηχογράφηση.
είσαστε πολύ καθαρός σε αυτό, νομίζω πολύ σαφής, ότι από ό,τι εγώ τουλάχιστον αντελήφθην, ότι εάν το έχει κάνει, είπατε, κακώς το έκανε, αλλά από ένα σημείο και μετά είναι ο λόγος του κυρίου Πολάκη με το λόγο του κυρίου Στουρνάρα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ακριβώς. Λοιπόν, όχι ότι είναι και πρωτοφανές, διότι το προηγούμενο διάστημα, αυτό δεν αθώνει τον κύριο Πολάκη εφόσον το έχει κάνει, αλλά το προηγούμενο διάστημα έγινε ηχογράφηση συνεδρίας Εκτελεστικής Επιτροπής του Ποταμιού. Και όχι απλώς έγινε ηχογράφηση, μεταδόθηκε κιόλας. Και της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ηχητικά. Και βεβαίως. Βεβαίως. Αλλά η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, της ομιλίας του κ. Πολάκη, είναι προφανές. Κύριε Σκουλέτε, ότι είναι από κάποιο σύντροφό σας. Όχι από δημοσιογράφο. Είναι από συνάδελφό σας. Καλά, εντάξει. Ο οποίος το υπερασπίστηκε και μπορώ να πω και σε ποιο μέσο έγινε. Έγινε στα παραπολιτικά του κυρίου Μαρινάκη. Μάλιστα. Δεν το γνώρισα αυτό για να δεν σας το λέω λοιπόν εγώ. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, τον τόνο τον έχετε δώσει εσείς δια του κυρίου Βαρουφάκη. Διότι όταν ο κύριος Βαρουφάκης υπογραφούσε τα Eurogroup και μετά ατιμόρυτος γινόταν η συζήτηση για το αν έκανε καλά ή όχι. Δεν γνωρίζω καμιά τέτοια εντολή να είχε δοθεί στον κύριο Βαρουφάκη. Βαρουφάκη δεν ξέρω αν είχε δώσει εντολή. Όχι, μετά εκ των υστέρων. Είχε πει ότι με δική του πρωτοβουλία. Όταν εξεδόθηκε το βιβλίο του κύριου Βαρουφάκη. Ο Βαρουφάκης είπε ότι ηχογράφησα και το υποστηρίζει αυτό ακόμη και τώρα. Όχι απλώς το υποστηρίζει, αλλά στον πρόλογο του βιβλίου του λέει ότι εκτός από τα ηχογραφημένα στο Eurogroup, τα οποία περιέχει μέσα, και έχω και μια υποψία ότι μπορεί να τα δούμε και στην ταινία, έχει και άλλες ηχογραφίες, τις οποίες δεν έχει δημοσιοποιήσει. Και δεν ξέρω αν αφορούν μόνο το Eurogroup. Λοιπόν, όταν αυτά τα παρακολουθούσαμε, και βεβαίως δεν λέω ότι τα ευλογούσατε, αλλά σιωπηρά τα ανεχόσασταν, μην γίνεται σήμερα συζήτηση για το αν ο κύριος Πολάκης παρεσύρθη ή δεν παρεσύρθη, σε μια περιραίουσα γενικότερη ατμόσφαιρα λειτουργήσης. Πάντως πρέπει να πούμε ότι από τη στιγμή που οποιοδήποτε. Οποιοδήποτε και εν προκειμένου ο κεντρικός τραπεζίτης υποστηρίζει ότι ηχογραφήθηκε. Θα πρέπει να αποδείξει και τον ισχυρισμό του αυτό. Ο κύριος Στουρνάρας. Ναι, νομίζω ότι παρέθεσε σήμερα κάποια κατά αυτόν στοιχεία. Βεβαίως και πρέπει να το αποδείξει και από εκεί και πέρα η δικαιοσύνη θα πράξει τα δέοντα, το είπε και ο κύριος Κουρλέτης. Λοιπόν, κύριε Αυγενάκη, προφανώς και θα τα σχολιάσετε όλα αυτά. Θέλω όμως, όπως ρώτησα τον κύριο Κουρλέτη, θέλω την τοποθέτησή σας σχετικά με την σημερινή δικαστική απόφαση. Ποια είναι αυτή? Πρωτόδικη απόφαση καταδίκης 28 μηνών στον πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και συνεργάτη του Προέδρου, τουλάχιστον τον πρώτο καιρό της ηγεσίας. Ο ίδιος μάλιστα έχει πει διάφορα ότι και ακόμα εξακολουθεί να είναι τον κύριο δεν Νίκο Γεωργιάδη. Θα σας πω τι είπε στο δικαστήριο. Δεν θα επιμείνω εκεί. Είπε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο δικαστήριο. Ότι του είπε. Ωραία. Γι' αυτό, για να μην χάνουμε χρόνο, θα απαντήσετε συνολικά. Λοιπόν, το Μέγαρο Μαξίμου εξέδωσε μία ανακοίνωση. Ωραία. Που σας εγκαλεί. Mm-hmm. Έτσι, είχαμε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που έσπευσαν στη δίκη είτε ως μάρτυρες υπεράσπισης είτε ως συμπαραστάτες του κυρίου Γεωργιάδη και ο ίδιος έχει κάνει μια δήλωση αργά το απόγευμα που λέει ότι πρόκειται ουσιαστικά περί μιας σκευωρίας που είχε στηθεί από συγκεκριμένους κύκλους εναντίον Ωραία. Του Ωραία. Ενώ ο εισαγγελέας δεν του αναγνωρίζει κανένα ελευθερωτικό για υποθέσεις παιδεραστίας. Έτσι. Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ιδεχθές ως πράξη. Θα με επιτρέψετε καταρχήν να αναφερθώ στην υπόθεση Πολάκη που είναι ένα με το τζιπ. Εντάξει, βολικότερο είναι, το αντιλαμβάνομαι, αλλά να καταλήξουμε σε αυτό που σας ρώτησα. Ναι, και για τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Εγώ θα περιμένω να μου δώσετε τον λόγο με την προϋπόθεση ότι με διακόψετε. Ναι, αλλά πρέπει να σας ρωτούμε κάποια πράγματα. Δεν πρέπει να απαντήσω. Πώς ξέρετε τι απάντησα?